Σου έχω πει ποτέ πώς απέκτησα το σημάδι μου? Όχι, μου έχεις πει. Δεν ήμουν μεγαλύτερος από τον Κάιον όταν συνέβη. Τότε ήμουν αρχηγός της δικής μου φρουράς, των λιονταριών. Όταν ήμουν ο πιάγριος από όλους, μέσα στη φρουρά των λιονταριών, για τον Μουσάφα δεν ένιωθα φόβους και παντού ήμουν πάντα παρόν. Μου έλεγε πως με σοφία και με τη δύναμη πας μπροστά, την εξουσία κι οι δυο θα είχαμε παντοτινά. Καλή μου φαινόταν ιδέα, αν κι εγώ ήμουν πιο δυνατός, μα δεν μου είπε πως κάνει παρέα μια κόμπρα που ήταν εχθρός. Όρμησε με οργή και έγινε η πουλή. Μπορούσε να με θεραπεύσει αν έκανα ό,τι μου πει. Ποιον τόλμησε να κοροϊδεύσει και φρόντισα να εξοντωθεί. Περίμενα απ' όλους κι απ' τη φρουρά η πράξη μου να δοξαστεί. Μα εκείνος μόνο μας εσκάρ παρατσούκλι απ' την ουλή. Και μέσα απ' όλα αυτά γεννήθηκε ο Σκάρ. Έχασα το βρυχυθμό μου κι απέτυχα την πρώτη φορά. Εκδίκηση όμως πήρα, σκότωσα τον βασιλιά. Αν όμως δεν ήταν ο Σύμπα, θα μου τώρα εγώ βασιλιάς. Μα ήρθα για να πληρώσουν κι αυτός κι αρχηγός της φρουράς. Και μέσα απ' τη φωτιά γεννιέται πάλι ο Σκάρ. Ω, είμαι ακόμα ο Σκάρ. Σωστέ, έτσι συνέβη. Α, ναι. Βλέπεις λοιπόν, Ουσάρι, όταν θα έρθει η ώρα, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Ποιο είναι το σχέδιο? Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Κάιον δεν μπορεί πια να ελέγξει τον βρυχυθμό. Που σημαίνει ότι σήμερα είναι η μέρα που ο Κάιον θα αποκτήσει το δικό του σημάδι.